Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Επικαιρότητα του Ελλάδα 24. Τα θέματα είναι αρκετά καυτά και η πολιτική ατζέντα πραγματικά έχει ανεβάσει το θερμόμετρο του καλοκαιριού. Οι επισυνδέσεις, ο εύρος, η ακρίβεια αλλά και η ενέργεια είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν σήμερα στην συζήτηση που θα κάνουμε. Καλεσμένη της εκπομπής μας είναι η κυρία Χαρούλα Καφαντάρη, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Β2 δυτικού τομέα. Είναι επίσης, κυρία Καφαντάρη, είστε τομεάρχης πολιτικής προστασίας και αντιπρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Ακριβώς. Πολύ ωραία, λοιπόν, πολλές ιδιότητες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε αυτή την εκπομπή. Έτσι. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα του εύρου. Να ξεκινήσουμε γιατί σήμερα συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Το περιστατικό με τους μετανάστες στην Ισίδεα του Εύρου. Εκεί αντιλαμβανόμαστε όλοι, ίσως εκ των υστέρων, ότι παίζονται διάφορα παιχνίδια. Το ξέρουμε, είναι κάτι το οποίο η Τουρκία το κάνει, ανατακτά χρονικά διαστήματα, όμως πολλές φορές δεν έχουμε όλη την πληροφόρηση. Εγώ θα έλεγα ότι από το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι κόμμα πια εξουσίας, από την αξιωματική αντιπολίτευση, άκουγα πολλές φωνές να θέλουν να μπει η Ελλάδα σε τουρκικό έδαφος για να κάνει την ταφή του πεντάχρονου παιδιού. Δηλαδή, υπερίσχυσαν, έτσι έχω την αίσθηση, φωνές οι οποίες θα έκαναν κακό στην Ελλάδα. Πείτε μας λίγο, τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά. Πρώτα απ' όλα αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πρώτο και κύριο και πάνω απ' όλα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το δεύτερο, ότι υπάρχει η κατάσταση η οποία υπάρχει στην Τουρκία, υπάρχει ο Ερντογάν, ο οποίος, όπως ξέρουμε, είναι ιδιαίτερα επιθετικός και προκλητικός και ό,τι άλλο επίθετο μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς. Έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και η Ελλάδα, υπάρχει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, και δυστυχώς δεν το είδαμε τα 3 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι να είναι παντού, σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο, σε περιφερειακό επίπεδο, παρούσα, και τέλος πάντων μέσω της διπλωματικής οδού, μέσω διεθνών πρωτοβουλειών τις οποίες πρέπει να παίρνει, να αναδεικνύει τον επιθετικό ρόλο της Τουρκίας και συγχρόνως να βάζει και τα όργανα, θα έλεγα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία εγρήγορση σχετική. Και είχα φαντάσει, δηλαδή, συνεύρος, η Ελλάδα, ναι, δεν είναι σύνορα μόνον Ελλάδας. Είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή έπρεπε και πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να παίρνει αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες, διεθνώς και πανευρωπαϊκά. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τον Ιούνιο του 19, λίγο πριν τις εκλογές, επί Αλέξη Τσίπρα Πρωθυπουργού, πάρθηκαν αποφάσεις για συγκεκριμένες ενέργειες σε βάρος της Τουρκίας. Κυρώσεις, όπως λένε, εις βάρος της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνει και η κυβέρνηση. Μπορεί να κάνει η Ελλάδα μονομερώς κυρώσεις στην Τουρκία? Όχι. Αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις. Δηλαδή παρενέβημε εμείς ως Ελλάδα, κάτι που πρέπει να κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης γενικότερα. Πιστεύω ότι δεν το κάνει, δεν φωνάζει κάθε φορά. Εκτιμώ ότι η παρουσία του είναι ιδιαίτερα υποτονική και η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν έχει εκείνη τη δυναμικότητα, αν θέλετε, δεν είναι ιδιαίτερα ενεργητική. Και από την άλλη μεριά, το πολύ σημαντικό, δεν είναι, κυρία Λάπα, η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική η οποία πρέπει να έχουμε εμείς ως χώρα. Και στο κυρία συγκεκριμένο ζήτημα, δώστε εγώ ένα θα λεπτάκι, έλεγα... Δώστε με ένα λεπτάκι. Ναι. Με 2 μεγάλες αμυντικές συμφωνίες, με Γαλλία και Τουρκία, με Γαλλία, συγγνώμη, και Αμερική, με τον φράχτη στον Εύρο και με την διεθνοποίηση συνεχώς, όπου και αν πάει ο κ. Μητσοτάκης, αυτό κάνει. Παίρνει το χάρτη που υποτίθεται ότι έχουν εμφανίσει και έχουν εμφανίσει οι Τούρκοι σε σχέση με τα νησιά μας, σε σχέση με τα... όλα αυτά τα προκλητικά. Ακριβώς, με τα όρια που έχουν θέσει αυτοί στο κράτος τους, και το διεθνοποιεί και το ανακοινώνει και το δείχνει. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ένας πρωθυπουργός? Σας είπα και πριν ότι παρεμβάσεις και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θέλετε και σύνδεση με την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας. Έτσι είναι ένα ζήτημα και αυτό και για την Ευρώπη. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε πριν για τα γεγονότα στον Εύρο, τουρκικό έδαφος, ήταν τουρκικό έδαφος τελικά η Βραχονησίδα? Δεν το λέω εγώ ήταν ή δεν ήταν. Υπάρχουν ερωτήματα σοβαρά
Και γι' αυτό και εμείς, αν θυμάστε, και το ξέρετε βέβαια δημοσιογράφος, έγκριτη ερευνήτρια είστε, όπως και το κάνουμε, κάναμε και μία ερώτηση. Η νησίδα συγκεκριμένη ήταν γραμμένη στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Mm-hmm. Έτσι, μην το υποτιμάμε αυτό το πράγμα. Η κυβέρνηση λέει ότι η γεωγραφική υπηρεσία του στρατού έδινε άλλες συντεταγμένες ότι ήταν τουρκικό έδαφος. Λοιπόν, εμείς σαν υπεύθυνη αντιπολίτευση, γιατί ξέρετε, εμείς δεν είμαστε κραυγές και mm-hmm. καταγγελίες, έχουμε θέσεις και λίγο πολύ έχουμε κυβερνήσει κιόλας και κάποια τέτοια λεπτά θέματα εξωτερικής πολιτικής τα έχουμε χειριστεί και τα έχουμε χειριστεί θετικά, θα έλεγα, στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτάμε την κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτό. Στην αρχή δεν υπήρχαν πρόσφυγες. Δεν βρίσκονται. Μετά είπαν ναι, υπάρχουν. Απ' την άλλη μεριά αναφέρθηκε ότι ήταν τουρκικό έδαφος. Απ' την άλλη μεριά διεθνείς οργανισμοί και ξέρετε, κάτω από αυτή την πίεση, δεν είναι μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ που μιλάγαν μια εβδομάδα, ένα μήνα περίπου για το θέμα αυτό. Ήταν και ευρωπαϊκοί και τέλος πάντων οργανισμοί διεθνείς, να το πω καλύτερα, που μιλούσαν ότι κάτι πρέπει να γίνει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, θεωρώ λοιπόν ότι ο χειρισμός ο συγκεκριμένος δεν ήταν επιτυχής από την πλευρά της κυβέρνησης. Είχαμε ένα νεκρό παιδί. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό καθόλου. Πού πιστεύετε ότι ήταν, ναι, ότι έγινε αυτό? Δηλαδή, το παιδί εξαιτίας ενός τσιμπήματος σκορπιού, ναι, πέθανε. Σε τι έδαφος? Σας είπα, το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή τι ήταν η βραχονισίδα και με βάση τα στοιχεία. Αν έκανε όμως κινήσεις η ελληνική κυβέρνηση. Ναι, κοιτάξτε όμως. Χωρίς να γνωρίζει η έρευνα και η διάσωση. Σε ένα θολό τοπίο, καταλαβαίνετε τι, ναι, μπορεί να προκαλούσε. Κοιτάξτε, η έρευνα και η διάσωση αφορά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και οι διεθνείς οργανισμοί και οι παγκόσμιοι οργανισμοί για τα θέματα αυτά νομίζω ότι είναι σαφής. Δεν μπαίνει θέμα μπροστά στην ανθρώπινη ζωή το συγκεκριμένο. Αλλά εγώ σας λέω το εξής. Θυμάστε τους φαντάρους μας που κατά λάθος είχαν περάσει 500 περάσει και κατόρθωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση διαπραγματεύσεις μηνών να τελειώσει αυτή η ιστορία χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αντίκτυπος. Τι θέλω να πω? Ότι διαπραγματεύσεις και το να ανεβάζεις ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα διεθνώς φέρνει πάντοτε αποτελέσματα. Θετικά. Λοιπόν, δεν πρέπει να το προσπερνάμε και ξέρετε, αυτό το οποίο εμένα και εμάς μας ανησυχεί είναι η δημιουργία πρώτον των fake news που το συνηθίζει πολύ η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά είναι και η λογική και η δημιουργία εσωτερικών εχθρών. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο που κάνει η κυβέρνηση και το κάνει δυστυχώς σε πάρα πολλούς τομείς. Πού αναφέρεστε, και να το καταλάβω. Χρησιμοποιεί και για τα θέματα τα μεταναστευτικά, δήθεν ότι έχουμε τα επιχειρήματα του Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν είναι ένας εχθρός της πατρίδας μας σε σχέση με το πώς κινείται, με την προκλητικότητα? Σας είπα από την αρχή ότι η προκλητικότητα της Τουρκίας πρέπει να καταδικάζεται, είναι απαράδεκτη. Όλα αυτά τα οποία ίσως και άρα για ποιος εσωτερικός κατανάλωση εχθρός, όχι, ναι, η κυβέρνηση μιλάει για εσωτερικούς εχθρούς. Εμείς τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία βγαίνουν και αναφέρουν κάποια πράγματα, διεκδικούν, αποδεικνύουν ότι δήθεν είναι η προτοπαγάνδα του Ερντογάν. Αυτό λέει η κυβέρνηση και το ακούμε και από στελέχη της. Και εγώ θα ήθελα να πω, για να τελειώσει, δεν ξέρω το πρόγραμμά σας, ποιο είναι βέβαια το θέμα αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτροπές, η Όλαφ παραδείγματος χάρη, εξετάζει θέματα και διεθνείς καταγγελίες και για pushbacks και λοιπά. Δηλαδή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βλέπουμε ότι εξετάζονται κάποια σοβαρά ζητήματα. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι με την Τουρκία ένα θέμα μας χωρίζει μεγάλο. Είναι το θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Πρέπει να γίνουν σοβαρές διαπραγματεύσεις, να πάει το θέμα στη Χάγη, να υπάρχει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, με βάση το οποίο πορεύεται και η χώρα μας και πρέπει να πορεύεται και με βάση αυτό όποια διαπραγμάτευση γίνει. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει όλοι οι λαοί να ζουν ειρηνικά, ειδικά στην περιοχή την ευρύτερη της Μεσογείου. Αυτή είναι η μόνη μας διαφορά. Με το που ήρθε η Νέα Δημοκρατία και έγινε κυβέρνηση, φτιάχτηκε ο φράχτης. Τώρα θα ενισχυθεί.
Πιστεύετε ότι ήταν καλό για την περιοχή, για να σταματήσουν οι μετανάστες να έρχονται ή για να βρει ένα εμπόδιο και η τουρκική κυβέρνηση σε σχέση με αυτά που κάνει συνεχώς, γιατί θυμάστε και το πηγενέλα των μεταναστών. Ναι. Κοιτάξτε, πίσω από τα σύνορα. Ότι πρέπει τα σύνορά μας να προστατεύονται είναι κάτι αναμφισβήτητο και κανείς δεν το αρνείται, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η θάλασσα από έχει σύνορα. Και πέρα όμως, προσέξτε, από εκεί και πέρα όμως έχουμε και τη θάλασσα. Γίνεται ο φράχτης, επεκτείνεται. Σωστά. Πριν από 4-5 μέρες. Καλώς. Εντάξει, επεκτείνεται ο φράχτης, επεκτείνεται ο φράχτης. Αν νομίζουμε, ότι θα λύσουμε, αν νομίζουμε ότι θα λυθεί το μεταναστευτικό προσφυγικό με αυτόν τον τρόπο, σας ξαναλέω ότι υπάρχει και η θάλασσα και από την άλλη μεριά πριν από 3-4 μέρες στα Κύθυρα πόσοι μετανάστες απεβιβάστησαν. Άρα θέλω να πω, είναι το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Και να θυμίσω ότι υπήρχε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μία συμφωνία η οποία είχε γίνει Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αν θυμάστε, τότε που είχαμε και το μεγάλο κύμα των μεταναστών, που είχαμε τη Frontex. Και κάθε φορά μιλούσε ο Ερντογάν ότι θα ανοίξει την κάνουλα και τα λοιπά. Και λοιπά. Υπήρχε μία στοιχειώδη συμφωνία. Και για να πω και κάτι ακόμα, που να ενισχύσω αυτά που είπα πριν, μέχρι και ο επικεφαλής της Frontex στην Ελλάδα παραιτήθηκε. Υπάρχουν, τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα για το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση το προσφυγικό. Πολλά ερωτηματικά τα οποία μήπως έχουν μειωθεί, και από... Μήπως έχουν μειωθεί οι ροές, οπότε είναι πολύ λιγότερη δουλειά των ΜΚΟ. Τώρα μειώθηκαν ή δεν μειώθηκαν οι ροές, σαφώς το 1 εκατομμύριο που πέρασε από το 15-16 από τη χώρα μας, πέρασε τότε που ήταν σε όξυνση ο πόλεμος με τη Συρία, που οι περισσότεροι θέλαν να φύγουν και φύγαν προς την κεντρική Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Μέρκελ καλούσε και πολύ κόσμους. Θυμάστε τη Μόρια. Ναι, βεβαίως είχαν εγκλωβιστεί, υπήρχε η συμφωνία, τότε έγινε και η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Λοιπόν, υπήρχε μια κινητικότητα. Εμείς το διαχειριστήκαμε αυτή τη μεγάλη όξυνση που είχε εκείνη την εποχή σε ένα βαθμό. Πιστεύετε ότι το διαχειρίστηκε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ? Σας είπα, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτό λέει πολλά. Ότι άδειασε ανέμακτα η δομένη. Ανέμακτα, προσέξτε. Όπως διαχειριστήκαμε το ζήτημα. Ότι έγιναν κάποιες δομές στη χώρα. Δεν κατάλαβα. Αυτά γίνανε επί ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτάκι. Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αιτία που ως κυβέρνηση η οποία έθεσε κάποια θέματα και η Ευρώπη έκανε τη συμφωνία με την Τουρκία? Βεβαίως έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως διεθνοποίησε τότε το θέμα. Όλοι οι υπουργοί μεταναστευτικής πολιτικής που ήταν, όλη τη μέρα ταξίδευαν στην Ευρώπη, σε διάφορους οργανισμούς και θέταμε το ζήτημα σαν ευρωπαϊκό ζήτημα. Γιατί το θέμα με την Τουρκία και το μεταναστευτικό, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Ναι. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδας, γιατί εμείς δεν είμαστε υπέρ του να γίνει η Ελλάδα αποθήκη ψυχών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ερωτήματα ακόμα. Τι προετοιμασία έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης? Θέλουμε κάποιες απαντήσεις. Για το οποίο δεν είναι ο κύριος Μηταράκης πολύ ευχαριστημένος. Ναι. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Υπάρχουν. Από την άλλη μεριά. Πιέζει και αυτός προς την Ευρώπη. Έχουμε και τη σύνοδο του ΟΗΕ, τη συμφωνία του ΟΗΕ στο Μαρακές πάλι για τη μετανάστευση, που είχε πραγματοποιηθεί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω ότι την προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τότε πραγματοποιήθηκε. Δηλαδή είναι ένα διεθνές ζήτημα και επιτρέψτε μου να πω και ότι δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτό το ζήτημα. Και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας, γιατί εκτός από τους πολέμους, εκτός από τις σειράξεις οι οποίες γίνονται, υπάρχει και το μείζον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια. Δεν θέλω να πάμε εκεί όμως τώρα, γιατί θα το πάμε. Μην το ξεχνάμε που προς δημιουργεί πρόσφυγες ιδιαίτερα. Σωστό. Και θα τον να μείνω λίγο ακόμη στον Εύρο και να ρωτήσω το εξής. Ναι. Αν έγινε καλός ο φράχτης, κυρία Καφαντάρη, αν τέλος της τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τον διατηρήσει, θα τον ενισχύσει το φράχτη? Κοιτάξτε τώρα, σας εξήγησα πριν πώς βλέπουμε το μεταναστευτικό. Ναι. Ότι χρειάζονται πολιτικές συγκεκριμένες και πρωτοβουλίες. Τώρα, αν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα γκρεμίσει ένα φράχτη, δεν θα το πω εγώ και δεν νομίζω να γίνει.
Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο το καυτό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις επισυνδέσεις. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ζήτησε να έρθουν όλα στο φως. Γιατί, όπως είπε, δεν έχει τίποτα να κρύψει. Καθώς οι επισυνδέσεις έγιναν νομότυπα. Είχαμε δύο μεγάλες παραιτήσεις και τώρα την Παρασκευή θα συζητηθεί σε βάση πολιτικών αρχηγών για το τι έγινε. Και θα αναζητηθούν και οι ευθύνες. Η Νέα Δημοκρατία θέλει μαζί και με το ΚΚΕ, με το ΜΕΡΑ25 και με τον κύριο Βελόπουλο να πάμε σε βάθος, νομίζω ότι είναι από το 12, να πάμε σε βάθος δεκαετίας. Το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ δεν το θέλει αυτό. Γιατί δεν το θέλει? Λοιπόν, κοιτάξτε, μην ξεπερνάμε τώρα το θέμα των επισυνδέσεων του τώρα. Του τι γίνεται τώρα στη mm-hmm. χώρα μας και τι απεκαλύφθη τώρα που την αποκλειστική ευθύνη έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν και ουσιαστικά ο επικεφαλής της ΕΕΠ και ο πρωθυπουργός της χώρας. Τώρα, έχουμε μία πορεία εδώ και ένα μήνα περίπου που η κυβέρνηση να μεταθέτει συνέχεια την ευθύνη. Η πρώτη τη συζήτηση στα συγκεκριμένα θέματα. Οι πρώτες κινήσεις ήταν η άρνηση. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της κυβέρνησης. Μετά την άρνηση ότι δεν υφίσταται θέμα. Γιατί έτσι και δήλωσε... Και ο Πρωθυπουργός με το διάγγελμα λοιπόν, όμως, και είπε ότι δεν το ήξερα. Αν το ήξερα θα παρενέβαινα. Δηλαδή κάτι αυτό? Νόμιμο θα παρενέβαινε ο Πρωθυπουργός να γίνει μια παρανομία. Δηλαδή βλέπουμε φοβερές αντιφάσεις από τη στάση της κυβέρνησης. Μετά ζητήσαμε εμείς να γίνει άμεσα συνεδρίαση της Ολομέλειας. Δεν έγινε. Να συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν έγινε. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης μετά από ένα μήνα περίπου mm-hmm. και ορίζει την Ολομέλεια την Παρασκευή, την άλλη Δευτέρα Ολομέλεια για να βγουν μέλη της Εξεταστικής και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που εκεί ζητάμε να έρθει και ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης και η αρμόδια εισαγγελέας, η οποία υπέγραφε γύρω στις 50 αιτήματα παρακολουθήσεων τη μέρα, να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να διαλευκανθούν κάποια ζητήματα. Τώρα, μέσα σε αυτή τη διαδικασία που να προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει την ευθύνη mm-hmm. γιατί αυτός όρισε τον επικεφαλής της ΕΕΠ, όπως γνωρίζετε, δική του επιλογή, δεν είχε τα προσόντα, έκανε τροπολογία και όλα αυτά mm-hmm. για να μπορέσει να είναι ο συγκεκριμένος. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και μιλάνε για να εξεταστεί από το 2012 οι παρακολουθήσεις κλπ. Τώρα βέβαια έχουμε και την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν δύο υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τώρα και τότε υπουργοί προστασίας του πολίτη. Μιλάω για τον κύριο Δένδια, για τον κύριο Κικίλια mm-hmm. κλπ. Άρα δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά γιατί το θέλει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Έτσι, απλά ερωτηματικά. Εγώ τι δεν τοποθετούμε. Δεν το ερωτηματικά δημιουργούνται πάρα πολλά. Γιατί το υπάρχει για και να... το εξής. Ναι, υπάρχει και το εξής. Δημοσιογράφος είστε, γνωρίζετε. Η έγκριτη εφημερίδα Καθημερινή, ναι. η οποία δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, γνωστό αυτό, έτσι. Μίλησε, γράφτηκαν άρθρα ότι παρακολουθούνται 6-7 άλλα άτομα και άλλοι αρχηγοί κομμάτων και πιθανόν και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το θέμα είναι πολύπλοκο mm-hmm. και δεν πρέπει να ξεπερνάμε επειδή έχει εστιαστεί περισσότερο. Αυτό όμως δεν έχει με εσάς να κάνει, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εσείς γιατί δεν θέλετε να δεν πάει είπαμε, μέχρι... Δεν είπαμε να γίνει εξεταστική άλλη για το συγκεκριμένο, για αυτή την περίοδο. Αλλά το θέμα τώρα είναι να μην πάμε στις λογικές του συμψηφισμού. Να αποκαλυφθεί το τι γίνεται τώρα και τι γίνεται επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι μόνο με την ΕΕΠ, mm-hmm. αλλά και με το Predator. Δεν πρέπει mm-hmm. να το υποτιμάμε. Βέβαια. Και είστε δημοσιογράφος και ξέρετε ότι και συνάδελφός σας, ο κύριος Κουκάκης, ο οποίος ερευνούσε κάποια θέματα τραπεζικών σκανδάλων, να το πω έτσι, και διαγραφής ήταν ο πρώτος, χρεών, ναι. Ναι, ήταν ο πρώτος ο οποίος παρακολουθήθηκε με το Predator και όταν ζήτησε εξηγήσεις, η κυβέρνηση έφερε τροπολογία ώστε η αρχή διασφάλισης προσωπικών δεδομένων να μην δίνει στοιχεία στο θύμα.
Δηλαδή καταλαβαίνουμε τι προσπάθεια, επιτρέψτε μου, κουκουλώματος γίνεται, έγινε, αλλά εδώ που φτάσαμε σήμερα πιστεύω ότι το ριάκι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, το νερό δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Δηλαδή αρχίζει και ξυλώνεται ένα πουλόβερ, θα το έλεγα έτσι. Της κυβέρνησης εννοείται. Της κυβέρνησης Μητσοτάκη και προσωπικά του Πρωθυπουργού. Δηλαδή όσο και να το μεταθέτουν αργότερα, όσο και... να προσπαθούν τέλος πάντων να πούν ότι εντάξει. Mm-hmm. Τι απαντάτε? Λόγοι εσωτερικής ασφάλειας. 15.000 άτομα το 21. Mm-hmm. Κίνδυνος εσωτερικής ασφάλειας. Εμένα μου δημιουργεί ερωτηματικά. Θέλει όμως και το ΚΚΕ και η ελληνική λύση και το ΜΕΡΑ25, ναι, να πάμε σε βάθος δεκαετίας. Αυτό τι σημαίνει? Εγώ σας απάντησα ότι δεν είμαστε αρνητικοί σε κάτι τέτοιο, αρνητικοί, αλλά όχι στη λογική, γιατί δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αλλά όχι στη λογική του συμψηφισμού και να υποβαθμιστεί αυτό που συμβαίνει τώρα, το οποίο έχει πάρει διαστάσεις πανευρωπαϊκές. Αναφέρεστε στον κύριο Κλαπ. Έτσι. Στον αρθρογράφο των New York Times. Ναι, και Associated Press πριν από μια εβδομάδα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να πούμε ότι ήταν για τα θέματα. Έχει διαστάσεις τρομερές. Πρέπει να λυθεί τώρα αυτό. Κυρία Καφαντάρη, πάμε και πίσω. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τι απαντάτε στον κύριο Λαφαζάνη που έλεγε ότι ο Τσίπρας τον παρακολουθούσε? Τίποτα. Λυπάμαι πολύ. Τίποτα. Δεν συνέβαινε. Τίποτα δεν απαντώ. Λυπάμαι. Να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Μπορεί η επισύνδεση στο κινητό του Νίκου Ανδρουλάκη να έγινε με την επίκληση της κρατικής ασφάλειας? Δηλαδή ένας πολιτικός αρχηγός του τρίτου κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας? Αυτό μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Και δεν απευθύνομαι σε εσάς. Το λένε κυβερνητικοί, mm-hmm, το mm-hmm, λέει ο Πρωθυπουργός. Για λόγους εσωτερικής ασφάλειας γίναν κάποια τα οποία, τέλος πάντων, κάποια δεν έπρεπε να γίνουν και αν ήξερε, όπως είπα και πριν. Mm-hmm. Και τέτοιες mm-hmm ασάφειες, γιατί δεν έχει δικαιολογία. Να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Στην εξεταστική για τις υποκλοπές, την πλειοψηφία την έχει η Νέα Δημοκρατία. Και μπορεί, ναι, να καθορίζει και τους μάρτυρες. Ναι. Αυτό σημαίνει κάτι, ότι μπορεί να μην έχουμε τις απαντήσεις που θα θέλαμε? Εμείς θα δώσουμε τη μάχη σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μέσα στην εξεταστική, όπως κάναμε και στις άλλες. Και για τη λίστα Πέτσα, αν θυμάστε, εξεταστική, που δεν ήρθε τελικά επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε, ο ίδιος ο κύριος Πέτσας. Το φέρνω αυτό σαν παράδειγμα. Mm-hmm, mm-hmm. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας και τον αγώνα μας και μέσα εκεί να λάμψει η αλήθεια και να βγουν ό,τι στοιχεία περισσότερα μπορούν για τους υπαίτιους, τους εμπλεκόμενους σε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Μια εξεταστική η οποία, επιτρέψτε μου, και ο κύριος Μητσοτάκης έχει θέση σε αυτή. Έτσι, γιατί επικεφαλής της ΕΕΠ με δική του... Μάλιστα. Πρωτοβουλία έγινε ποιος το πιστεύετε συγκεκριμένο, ενώ το να είναι mm-hmm επικεφαλής της ΕΕΠ, έτσι. Κύριε Καφαντάρη, ποιος πιστεύετε ότι θα καρποθεί τα πολιτικά ωφέλη από όλη αυτή την ιστορία? Δεν μας απασχολεί το πολιτικό όφελος. Και ούτε δεν ζητάτε αυτά εκλογές? Α, όχι, εκλογές τις ζητάμε από το Δεκέμβρη του 2021. Τώρα ζητάτε εκλογές? Φυσικά, φυσικά, και θα απαντήσω σε αυτό. Απλά θα ωφεληθεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα μάθει τι γίνεται. Και τέλος πάντων δεν θα συνεχίζεται αυτό το χτύπημα της δημοκρατίας στη χώρα mm-hmm μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα πολιτικά ωφέλη και τα κομματικά δεν είναι αυτά τα οποία κινούν τις ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εκλογές. Εκλογές ζητάει και ζητάμε και τώρα. Έτσι, και θέλω να πω κάτι να mm-hmm διευκρινίσω. Και ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εμείς λέμε να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσα από εκλογική διαδικασία. Αυτό το τονίζω. Mm-hmm. Έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή εκλογές. Κάποιοι αυτό λένε που όμως, κάποιοι λένε ότι αν τώρα προκηρύξει εκλογές σημαίνει ότι ουσιαστικά φεύγει από αυτόν τον κυκαιώνα των προβλημάτων. Ενώ αν δεν τις προκηρύξει, αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση. Κοιτάξτε, οι ευθύνες τις οποίες έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά, επιτρέψτε μου, στην κοινωνία και γενικότερα δεν παραγράφονται.
Μάλιστα. Δεν σημαίνει φεύγοντας ένας πρωθυπουργός ότι φεύγουν και ό,τι έγινε και οι ευθύνες κλπ. Mm-hmm. Εμείς θεσμευόμαστε σε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν θέματα δημοκρατίας μέχρι τέλους να πάμε όποια υπόθεση να λάμψει η αλήθεια, το έχουμε υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό και στην ελληνική δημοκρατία βέβαια. Λοιπόν, κύριε Καφαντάρη, για το τέλος της συζήτησης θέλω να πάμε λίγο στα θέματα χαμηλής πολιτικής, όπως είναι η ακρίβεια. Σήμερα ο κύριος Κρέκας ανακοίνωσε διπλασιασμό της επιδότησης. Θα καλυφθεί έως και το 94% των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ήδη είχαμε τους λογαριασμούς του ρεύματος αυξημένους. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε αυτές τις επιδοτήσεις. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Αυτό το χαμηλής πολιτικής... Ουσιαστικής πολιτικής, ήθελα να πω. Ουσιαστικής. Με συγχωρείτε πολύ. Είναι το πιο ουσιαστικό, επιτρέψτε μου, που αν βγεις έξω, επειδή εγώ κυκλοφορώ πάρα πολύ και σε καφενεία και στις γειτονιές στη Δυτική Αθήνα και μιλάω με τον κόσμο, αυτό τον ενδιαφέρει τα μάλα που λέμε. Περισσότερο τον ενδιαφέρει αυτό από το θέμα των παρακολουθήσεων. Τολμώ να πω πως ναι. Καθημερινά αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Δηλαδή όταν άλλος παίρνει 500 ευρώ σύνταξη και πρέπει να πληρώσει 700 ευρώ τη ΔΕΗ ή το ηλεκτρικό ή δεν ξέρω εγώ τι, ή πάει να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ και οι τιμές είναι αυξημένες στο Θεό και τώρα από το Σεπτέμβρη θα έχουμε άλλο κύμα αυξήσεων πάνω από 13 με 15%, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Τι κάνουμε λοιπόν, σε αυτά. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ εμείς προειδοποιούσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από πέρυσι το καλοκαίρι για το κύμα ακρίβειας και στην ενέργεια αλλά και στα είδη βασικής διατροφής, όλο αυτό το διάστημα στην αρχή ο κύριος Μητσοτάκης δεν αναγνώριζε ότι υπάρχει εσχροκέρδεια, αναγκάστηκε στη Βουλή το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, να μιλήσει για υπερέσοδα παραγωγών ενέργειας, δεν ακούμπησε τους παραγωγούς ενέργειας που συνεχίζουν και θησαυρίζουν, παραμύθιασε τον κόσμο πριν από ένα μήνα, δύο, ότι καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής, που ουσιαστικά φαίνεται ότι η ρήτρα ενσωματώθηκε στις τιμές, έτσι και έχουμε τις τιμές στο Θεό 616 ευρώ η κιλοβατόρα νομίζω σήμερα, έτσι και η ΔΕΗ ακόμα μεγαλύτερη τιμή, και έρχεται εκ των υστέρων με τις δηλώσεις που γίναν σήμερα το πρωί του αρμόδιου υπουργού να δώσει 1,9 δις στα νοικοκυριά για να μην νιώσουν αυτή την αύξηση. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, ότι το 1,9 δις που δίνει από κάπου έχει εισπραχθεί. Έχουμε υπερέσοδα στον προϋπολογισμό το πρώτο εφτάμηνο που ξεπερνάνε τα 5 δις. Δηλαδή από τον κόσμο, να το πω έτσι. Λοιπόν, από τη μια δεν καταργεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που κάναν μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, δεν τον μειώνει, να το πούμε πιο σωστά. Και όχι μόνο, δεν το μειώνει. Δεν μείωσε το ΦΠΑ, γιατί τέλος πάντων θυμάστε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είχε πει ο κύριος Κυλακάκης για τα παίρνουμε από τους τουρίστες, ας πούμε. Νομίζω το θυμάστε. Ή ότι οι πλούσιοι έχουν αυτοκίνητο και διάφορα τέτοια κλπ. Και αυτά λοιπόν τα έχει εισπράξει και έρχεται τώρα και τα δίνει σαν επιδότηση στον κόσμο. Και από την άλλη μεριά όμως δεν ακούμπησε αυτούς που θησαυρίζουν, ένα συγκεκριμένο καρτέλ ενέργειας που θησαυρίζει και στη χώρα μας, παραγωγή ενέργειας, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν φορολογηθεί. Γιατί πόσες φορές έχουμε ακούσει 90% θα φορολογήσω τα κέρδη, τα οποία εμείς μπορεί να τα υπολογίσαμε στο χρόνο 2,2 δις. Πρώτα στοιχεία που είχαν βγει ήταν 900 τόσα εκατομμύρια. Μετά αφαιρούμε τις εκπτώσεις, αφαιρούμε διάφορα και έφτασε στα 300 τόσα. Αλλά ούτε αυτά ακόμα δεν έχουν φορολογηθεί, ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή, παραμυθιάζουν τον κόσμο. Άρα, επιτρέψτε η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι για την ενέργεια? Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ, απ' την άλλη μεριά, φορολόγηση των κερδών, έτσι, πλαφών και βέβαια... Πλαφών στην ενέργεια, πλαφών στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι, στις τιμές, ναι. Και βέβαια τη φορολόγηση αυτών οι οποίοι εσχροκερδούν πάνω από ένα χρόνο. Ναι. Και ξέρετε, πολλές χώρες και στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα συμβούλια κλπ, αποκτήσαν έναν άλλο τρόπο
διαμόρφωσης τιμών. Και μιλάω αυτή τη στιγμή και για την Πορτογαλία και την Ισπανία. Mm-hmm. Μιλάω αυτή τη στιγμή και για τη Γαλλία που ο κύριος Μακρόν, που δεν είναι αριστερός, έβαλε άμεσα όριο, αν θέλετε, στην τιμή και φορολόγηση και προχώρησε στην αύξηση του μεριδίου της του κράτους στην αντίστοιχη ΔΕΗ εκεί. Η Γερμανία, το μεγαλύτερη εταιρεία εισαγωγής φυσικού αερίου, την εθνικοποίησε. Δηλαδή βλέπουμε κινήσεις. Και εδώ πέρα τι έχουμε. Ιδιωτικοποίησαν την ΔΕΗ. Ο επικεφαλής της παίρνει 1.000 ευρώ τη μέρα. Κάναν διευθυντικές θέσεις στη ΔΕΗ, γενικές διευθύνσεις από 7-10 τόσες. Δεν θυμάμαι τον αριθμό, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Μπόνους. Προχωρήσαν στο ΔΔΕ αντίστοιχα ιδιωτικοποίηση του 49%. Τώρα ξέρετε τι απαντάει η Δημοκρατία. Απαντάει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η ΔΕΗ ήταν, δεν ήταν κερδοφόρα και υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα με αποτέλεσμα να μπαίνει μέσα και να βάζει και το κράτος. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, ότι θα πρέπει. ΣΥΡΙΖΑ ούτε ένα ευρώ, αυτό δεν το ξεχνάει. Ότι θα πρέπει σε καιρούς προβλημάτων και μεγάλης ανάγκης ενεργειακής να έχουμε μεγαλύτερο μποναμά, να έχουμε τουλάχιστον ένα πλαφόν. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Όχι, και συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά και επίσης το αγαθό της ενέργειας, που είναι κοινωνικό αγαθό, δεν μπορεί να έχει φύγει εντελώς από τα χέρια του κράτους. Μάλιστα. Καταλάβατε, δηλαδή θα έπαιζε σημαντικό ρόλο μια ΔΕΗ που μια δεν τελευταία ήταν ιδιωτική στη διαχείριση αυτή της κρίσης. Το management δεν το έχει ο ιδιώτης, το έχει το κράτος. Έχει το 34%. Λοιπόν, ναι. Ένα λεπτάκι. Επειδή είστε και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, θέλω να μου πείτε μια κουβέντα για την κλιματική αλλαγή, για το τι μας περιμένει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Μπορεί να κρατάνε λίγο, αλλά οι καταστροφές που γίνονται είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και ο αστικός ιστός δεν τις ακόμη, ενώ έχουμε περάσει τόσες μπόρες, να το πω έτσι, δεν βλέπω να υπάρχει μια πρόνοια ή να αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι τα καιρικά φαινόμενα πια θα είναι πολύ έντονα. Η κλιματική αλλαγή είναι μια διαδικασία η οποία έντονα έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 δεκαετίες. Πάντα τόσο υπήρχε πολύ, κλιματική αλλαγή. Αλλά ο ΙΕ που έχει πάρει και μια διεθνή πρωτοβουλία, τουλά πάνω από 3 τετραετίες μιλάει με τα συνόδους που γίνονται για την κλιματική αλλαγή, οι λεγόμενες COP, να το πούμε έτσι, τελευταία ή έγινε στην Αγγλία, στη Σκωτία. Θέλω να πω ότι είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα που ειδικά τις τελευταίες 2 δεκαετίες η κλιματική αλλαγή δείχνει τα δόντια της κυριολεκτικά, μα όλα αυτά που είπατε. Είτε ακραία καιρικά φαινόμενα, πολύ σημαντικό, οι πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές ή οτιδήποτε, είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και ο ΙΕ έχει θέσει σαν στόχο το τέλος του αιώνα να μην ξεπεράσει η υπερθέρμανση του πλανήτη τον 1,5 βαθμό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει. Με την Κίνα εκτός δεν νομίζω ότι έτσι, θα το καταφέρουμε. Όχι μόνο, και οι μεγάλοι ρηπαντές, τελευταίες συμφωνίες δεν είχαν συμφωνήσει. Κίνα, Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Να πούμε όμως στην πατρίδα μας. Χρειάζονται δύο πράγματα. Διεθνείς πρωτοβουλίες, γιατί είπαμε δεν θα λύσει την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Εκπαίδευση, να υποθέσω. Χρειάζονται πολιτικές μετριασμού, δηλαδή μείωση των ορυκτών καυσίμων, και που είναι μία παράμετρος, και πολιτικές προσαρμογής. Εδώ πέρα ο κύριος Μητσοτάκης απολιγνητοποίησε, είπε βίαιη να γίνει, το 23 είχε ξεκινήσει, μας έδεσε όμως το φυσικό αέριο που έχει σαν συνέπεια και τη κουβέντα που κάναμε πριν για τη διαμόρφωση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια με βάση ουσιαστικά το χρηματιστήριο που βασίζεται σε φυσικό αέριο. Έχουμε και ένα πόλεμο στην Ουκρανία που συμπληρώνει 6 μήνες. Παίζει ρόλο και αυτό φυσικά. Απ' την άλλη μεριά, προληπτικές προσαρμογής. Είδαμε μεγάλα και ακραία καιρικά φαινόμενα τελευταία 3 χρόνια στη χώρα μας, έτσι, και από πυρκαγιές και από πλημμύρες φαινόμενα, Ιανός, την Ελπής που ζήσαμε τώρα το Φλεβάρι με τα χιόνια. Με το ειδικό Υπουργείο, αυτό θέλω να καταλήξω. Κύριε Καφαντάρη. Έφτιαξε ένα Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έφερε έναν υπουργό από το εξωτερικό, από την Κύπρο, και έλυσε το πρόβλημα, νομίζει. Αλλά δεν λύθηκε το πρόβλημα, γιατί είδαμε όλες αυτές τις ακραίες καταστάσεις πώς τις χειρίστηκε,
πρόσφατο χιονιά στο Φλεβάρι με την Ελπής, είδαμε την ασυνονοησία, την έλλειψη συντονισμού, την έλλειψη μέσων, ενώ πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, που σημαίνει δημόσια έργα, υποδομές, να γίνονται με βάση τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, όπως λέμε σήμερα, δεν έχουν προχωρήσει. Μάλιστα. Και συνεχίζονται αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ένα Υπουργείο που θα ήθελα να τονίσω δεν έχει οργανώσει ακόμα. Δεν έχει νομοθετικό πλαίσιο. Ο νόμος Χαρδαλιά με ποινιπή, αν θυμάστε, θριαμβολογούσε η κυβέρνηση το Φλεβάρι του 20. Έκανε πράγματα, κύριος Χαρδαλιάς. Σε 1,5 μήνα, νόμο ψήφισε, ο οποίος μπήκε με ποινιπή δική του στην άκρη. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νομοθετικό πλαίσιο και δουλεύει και η πυροσβεστική και όλες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της καταστολής με νομοθεσίες του 2003. Δεν έχουμε ένα σύγχρονο σχέδιο πολιτικής προστασίας. Εμείς έχουμε καταθέσει από το 19 στη Βουλή Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας νομοσχέδιο. Μάλιστα. Δεν έχει έρθει να συζητηθεί ακόμα. Δηλαδή επικοινωνιακού χαρακτήρα κινήσεις και όχι ουσίας. Κύριε Καφαντάρη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εγώ ευχαριστώ για την πρώτη μας κουβέντα. Είπαμε πολλά και ουσιαστικά. Πολλούς τομείς. Σας ευχαριστώ και στο επανειδή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Να είστε καλά.